Το λόγο έχει ο κύριος Βεντζέλος. Ελάτε, 10 λεπτά έχετε εσείς. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η σύλληψη της πολιτικής του υπερπλεονάσματος έχει προκαλέσει και προκαλεί βλάβη στην εθνική οικονομία απολύτως συγκρίσιμη με τη βλάβη του τραγικού πρώτου εξαμήνου του 2015. Ποια είναι η σύλληψη του υπερπλεονάσματος? Η ταξική πολιτική στην οποία αναφέρθηκε προηγουμένως ο κύριος Τσακαλώτος? Μακάρι να ήταν μόνο αυτό. Η σύλληψη του υπερπλεονάσματος είναι η απόλυτη, εμψυχρό, κοινική θυσία της προοπτικής της εθνικής οικονομίας, της δυνατότητας ανάκαμψης και ανάκτησης του χαμένου εδάφους προς όφελος μιας καθαρά ομά επικοινωνιακής στρατηγικής χάρη ενός αφηγήματος πως δήθεν παίρνουμε από τους μικρομεσαίους, από τα κατάλοιπα της μεσαίας τάξης, από τα ράκη της, και μοιράζουμε το υπερπλεώνασμα στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Δεν θα αναφερθώ στα προφανή ότι το υπερπλεώνασμα προέρχεται από υπερφορολόγηση, από υπερεπιβάρυνση σε ασφαλιστικές εισφορές, από πάγωμα της καταβολής των οφειλών του δημοσίου, των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την αγορά, από δραματική περικοπή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και λόγω της περικοπής αυτής δεν γίνονται και αντιπλημμυρικά έργα για να γίνω κάπως επίκαιρος λόγω του δράματος της Μάνδρας και της Νέας Περάμου και της Πιερίας. Το υπερπλεώνασμα δεν οφείλεται μόνον στο γεγονός πως έχουμε τελικά μία κάμψη της ίδιας της δυνατότητας της εθνικής οικονομίας να προχωρήσει προς το μέλλον, αλλά επιπλέον έχουμε και μία παρέτηση από το βασικό επιχείρημά μας, το εθνικό επιχείρημά μας, ότι οι υψηλοί στόχοι για πρωτογενές πλεώνασμα σε μακροπρόθεσμη βάση είναι βλαπτικοί για την εθνική οικονομία. Λειτουργούν ηφαισιακά, αντιαναπτυξιακά, προκυκλικά, δεν μας αφήνουν να αναπνεύσουμε. Δεν μπορούμε να αποκτήσουμε τον περιβόητο δημοσιονομικό χώρο αναπνοής. Αυτό όμως γίνεται επίτηδες για να μπορέσει η κυβέρνηση το 2017 και το 2016 προηγουμένως να πει ότι να, αποκόμισα 600 εκατομμύρια την πρώτη φορά, 730 τώρα, να μοιράσω με τη μορφή κοινωνικού μερίσματος, δηλαδή μικροεπιδομάτων. Σε ποιους? Στα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, τα οποία τα έχω καθυλωμένα σε μια πελατειακή αντίληψη, κρατικιστική, λαϊκιστική, σε στρώματα τα οποία έχουν τα ίδια επιβαρυνθεί λόγω της αύξησης των εμέσων φόρων, γιατί πληρώνουν ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης για τα καύσιμα, πληρώνουν τις επιβαρύνσεις στο καλάθι της φτωχής νοικοκυράς, αλλά και κυρίως γιατί αυτά τα χαμηλά στρώματα βλέπουν την αγοραστική τους δύναμη να μειώνεται συνεχώς και βλέπουν τα παιδιά τους ή άλλα μέλη της οικογένειάς τους να μην μπορούν να αποκτήσουν την εργασία που επιθυμούν, που τους αναλογεί, άρα δεν μπορεί να αυξηθεί το οικογενειακό εισόδημα και απλώς γίνεται μία αναδιανομή της μιζέριας και της έλλειψης προοπτικής. Έχω μιλήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό για αυτήν την κατάσταση της στάσιμο χρεοκοπίας, για την κατάσταση της ανεμικής ανάπτυξης, της ανάπτυξης χωρίς ρευστότητα, χωρίς κεφάλαια και χωρίς οριζόντιες επενδύσεις, με εξαίρεση λίγες εμβληματικές επενδύσεις που δεν αλλάζουν τη γενική εικόνα. Αυτή είναι η επιλογή που έχει κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Έχει κάνει την επιλογή να κινηθεί ηφαισιακά, αντιαναπτυξιακά,
να κρατάει τη χώρα καθυλωμένη υπό συνθήκες τέτοιες που δεν επιτρέπουν να δημιουργηθεί εθνική αποταμίευση. Χωρίς εθνική αποταμίευση δεν έχεις καταθέσεις, δεν έχεις ένα τραπεζικό σύστημα που λειτουργεί, δεν έχεις ρευστότητα, δεν έχεις τον όγκο των επενδύσεων που μπορεί να οδηγήσει την οικονομία ξανά στην ομαλότητα, στην κανονικότητα, γιατί με το ελληνικό ή με το χρυσό στη Χαλκιδική δεν λύνεις το πρόβλημα της εθνικής οικονομίας. Λύνεις το πρόβλημα βεβαίως της διεθνούς εικόνας της χώρας, προσελκύεις κάποιες άμεσες ξένες επενδύσεις ή τις διώχνεις, αλλά αν δεν κινηθεί όλος ο μηχανισμός, αν δεν κινηθεί όλο το φάσμα της αγοράς, όλο το φάσμα της επιχειρηματικότητας, δεν καλύπτεις το τεράστιο επενδυτικό κενό που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 10 χρόνια από το 2007. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο γίνεται στην πραγματικότητα είναι μία συνειδητή υπονόμευση του μέλλοντος της χώρας, όχι μόνο μέχρι το 2018 που τελειώνει το τρίτο πρόγραμμα, ούτε μέχρι το 2022, δηλαδή την περίοδο κατά την οποία έχουμε αναλάβει υποχρέωση πολύ μεγάλου πρωτογενούς πλεονάσματος, 3,5%, αλλά και για την μακρά περίοδο μέχρι το 2060, όπου έχουμε ήδη αναλάβει υποχρέωση με την υπογραφή του κυρίου Τσίπρα για πρωτογενές πλεόνασμα 2,4% κατά μέσο όρο του ΑΕΠ για κάθε χρόνο. Με επιτήρηση βεβαίως, η οποία ούτως ή άλλως προβλέπεται από τον ισχύοντα ευρωπαϊκό κανονισμό. Άρα, τι συμβαίνει με το υπερπλεόνασμα? Γιατί έχει γίνει αυτή η δήθεν ταξική επιλογή της στασιμοχρεοκοπίας, της ηφαισιακής επίπτωσης και γιατί το αφήγημα αυτό της δήθεν αναδιανομής της μιζέριας νομίζει η κυβέρνηση ότι αποδίδει καρπούς ενώ πλήττει το σύνολο της οικονομίας, καθώς αυτοί που παίρνουν το μέρισμα ήδη το έχουν πληρώσει, αλλά επίκειται η περικοπή των συντάξεών τους, επίκειται νέα μείωση του αφορολογήτου, επίκειται δηλαδή το απόλυτο αδιέξοδο. Και ενώ πρέπει να πάμε τώρα να κάνουμε τη μεγάλη συζήτηση για το τι θα γίνει εν ώψη της λήξης του προγράμματος μετά το πρόγραμμα, πάμε εκεί χωρίς να έχουμε κανένα επιχείρημα ως προς τον δημοσιονομικό χώρο, γιατί μετά το σοκ του πρώτου εξαμήνου του 2015 έχει γίνει η άτακτη στροφή και η κυβέρνηση τα έχει συμφωνήσει όλα, τα έχει δώσει όλα και έχει δώσει την θεωρία του υπερπλεονάσματος λέγοντας ότι εμείς είμαστε πολύ καλύτεροι μαθητές από αυτό που απαιτεί ο κανονισμός του σχολείου. Δείτε τους αριθμούς του 2016 που είναι δεδομένοι, τετελεσμένοι. Το 2016 είχαμε υποχρέωση να πετύχουμε πρωτογενές πλεόνασμα 0,5%, δηλαδή λιγότερο από 1 δισεκατομμύριο. Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Ελστάτ και της Eurostat, πετύχαμε πρωτογενές πλεόνασμα 3,7% του ΑΕΠ, 3,2% του ΑΕΠ περισσότερο. Δηλαδή αντλήθηκαν από την οικονομία παραπάνω περίπου 6 δισεκατομμύρια. Τα 6 δισεκατομμύρια αφαιρέθηκαν από τις δυνατότητες ανάπτυξης. Εάν τα 6 δισεκατομμύρια είχαν μείνει στην οικονομία, αυτά θα είχαν αποδώσει σε μεγαλύτερη ανάπτυξη, σε περισσότερα εισοδήματα, σε μεγαλύτερη εθνική αποταμίευση, σε μεγαλύτερη ρευστότητα, σε περισσότερες επενδύσεις. Πόσα μοιράστηκαν από αυτά τα 6 δισεκατομμύρια? 600 εκατομμύρια. Για να μπορέσει η κυβέρνηση να μοιράσει 600 εκατομμύρια κοινωνικού φιλοδορήματος, που βεβαίως καλώς μοιράζονται σε κάποιους που έχουν ανάγκη, αφέμαξε από την εθνική οικονομία 6 δισεκατομμύρια που κανείς δεν της είπε να τα αφαιρέσει. Δεν τα ζητούσαν οι εταίροι. Και το ίδιο γίνεται τώρα σε χαμηλότερο επίπεδο. Γιατί για το 2017 ο στόχος είναι 1,75 πρωτογενές πλεόνασμα. Πες ότι το υπερπλεόνασμα είναι ουσιαστικά αυτά τα 730 εκατομμύρια που μοιράζονται με τη μορφή επιδομάτων. Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε ούτε τα λεφτά που πάνε στη ΔΕΗ, τα οποία στην πραγματικότητα είναι
χρηματοοικονομικός διακανονισμός μεταξύ δημοσίου και ΔΕΗ για να μην καταρρεύσει η ΔΕΗ που καταραίει. Δεν υπάρχει καμιά πολιτική για τη ΔΕΗ. Ούτε μπορούμε να υπολογίσουμε τα ποσά που πάνε ως δικαστική υποχρέωση του δημοσίου να καταβάλει τα αχρεωστήτως καταβληθέντα από τους συνταξιούχους για την εισφορά υγείας. Πέραν του ότι επιβλήθηκε η εισφορά στον ΕΟΠΗ που είναι πολύ μεγαλύτερη, που ξεπερνάει το 1,7 δισεκατομμύρια, και πέραν του ότι επίκειται περικοπή συντάξεων που είναι το μεγάλο χτύπημα. Εάν αυτό συνεχιστεί το 2018, μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος του 3,5% και να υπάρξει υπερπλεόνασμα, για να πάει πού και με ποιον στόχο στην ανάπτυξη. Για να πετύχουμε το απαιτούμενο πλέον πρωτογενές πλεόνασμα του 3,5% το 2018, πρέπει να έχουμε ρυθμό ανάπτυξης 2,4% τουλάχιστον. Το 2016 πετύχαμε τάχαμ δήθεν υπερπλεόνασμα με ύφεση, με μείον 0,2%. Το 2017 καταγράφεται ρυθμός ανάπτυξης αισθητά μειωμένο σε σχέση με το στόχο που ήταν 2,7. Για να πετύχουμε το 1,5% πρέπει το δεύτερο εξάμηνο να υπάρχει ρυθμός που ξεπερνάει το 3,2% του ΑΕΠ. Το 2018, που είναι ο κρίσιμος χρόνος της διαπραγμάτευσης για το μετά το πρόγραμμα, πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για λογική υπερπλεονάσματος ή πρωτογενούς πλεονάσματος μόνον όταν δεν έχουμε δυνατότητα να αντλήσουμε άλλα υπερέσοδα, γιατί έχουμε αφαιμάξει την πραγματική οικονομία. Αυτή η σύλληψη, αυτή η προκυκλική ηφαισιακή σύλληψη εις βάρος του μέλλοντος, εις βάρος της ανάπτυξης, είναι ακατανόητη. Διότι το τίμημα που πληρώνει η ελληνική οικονομία για να γίνει μια δήθεν και νεόδωρη πράξη εφάπαξ, πάρε 600 εκατομμύρια τη μια χρονιά ή 700 εκατομμύρια την άλλη, είναι δυσανάλογα μεγάλο. Και εν πάση περιπτώσει, αν ήταν να μοιραστεί αυτό το υπερπλεόνασμα, ας αποκτούσαμε αυτό το υπερπλεόνασμα. 600 εκατομμύρια τη μια φορά και 700 εκατομμύρια την άλλη. Γιατί έπρεπε να αφαιμάξουμε δισεκατομμύρια που στερούν ανάπτυξη? Γιατί εάν δεν είχαμε στοχεύσει στο υπερπλεόνασμα του 2016, θα είχαμε αυξημένη ανάπτυξη κατά τουλάχιστον 1,5% παραπάνω. Και αναλογικά το ίδιο θα συμβεί και με τα δεδομένα του 2017. Άρα μιλάμε για μία μειοπική, αυτοκτονική πολιτική, η οποία δεν οδηγεί πουθενά, οδηγεί απλώς σε μία αναπαραγωγή πελατειακών αντιλήψεων. Με τη σκέψη πια, τελειώνω κυρία Πρόεδρε, με τη σκέψη πια ότι η φορολογική και ασφαλιστική υπερεπιβάρυνση αφορά τους πολιτικούς μας αντιπάλους, εκείνες τις κοινωνικές δυνάμεις, εκείνα τα στρώματα που δεν μας ψηφίζουν ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Άρα μπορούμε να κάνουμε εμψυχρό μια πολιτική που στοχεύει σε κοινωνικές ομάδες που είναι αντίπαλοι μας κατά τεκμήριο, για να έχουμε τη δυνατότητα πολιτικών φιλοδορημάτων εκμαυλισμού απέναντι σε κάποιους άλλους, τους οποίους εκλαμβάνουμε ως αφελείς, διότι οι ίδιοι τα έχουν πληρώσει και τα πληρώνουν αυτά πανάκριβα. Λέει ο κύριος Τσακαλώτος, και τελειώνω με αυτό. Μα και εσείς μοιράσατε το 2014 από το πρωτογενές πλεόνασμα του 2013 χωρίς να πετύχετε υπερπλεόνασμα. Μα δεν θέλαμε να πετύχουμε υπερπλεόνασμα. Εμείς θέλαμε να έχουμε και μικρότερο στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος. Εμείς θέλαμε να αποκτήσει θετικό ρυθμό η οικονομία. Η θεωρία του υπερπλεονάσματος είναι μια αυτοκτονική, καταστροφική θεωρία, η οποία υπονομεύει το μέλλον της χώρας. Και λέει ο κύριος Τσακαλώτος, δεν κλείσατε την πέμπτη αξιολόγηση στα τέλη του 2014, γιατί δεν θέλατε να αναλάβετε το βάρος της προληπτικής πιστωτικής γραμμής. Μα εμείς πήγαμε και τη ζητήσαμε την προληπτική πιστωτική γραμμή και την ψηφίσαμε ομόφωνα στο Eurogroup το Νοέμβριο του 2014.
γιατί η χώρα χρειαζόταν και χρειάζεται και τώρα προληπτική πιστωτική γραμμή για να μην βγει ξυπόλυτη στα αγκάθια. Εγώ προσωπικά είχα βγει και το είχα πει σε όλους τους τόνους ότι πηγαίναμε από το μνημόνιο στην προληπτική πιστωτική γραμμή που είναι άλλη κατάσταση. Όπως είχα βγει και έδωσα στη δημοσιότητα τον Φεβρουάριο του 2015 το mail Χαρδούβελη λέγοντας πάρτε και κρατήστε το να το δείτε ως παιδική χαρά όταν θα έρθει το μνημόνιο του κυρίου Τσίπρα όπερ και εγένετο. Και τώρα δεν θα έχουν, λέει, προληπτική. Για ολοκληρώστε, κύριε Βερζέλη. Τελειώνω. Γιατί θέλουν το αφήγημα της καθαρής εξόδου δήθεν. Ποιας καθαρής εξόδου? Με τι επιτοκιακό κόστος? Με τι επίπτωση στη βιωσιμότητα του χρέους? Και επίσης κάτι ακόμη το οποίο είναι πολύ σημαντικότερο. Υπάρχει η υβριδική προληπτική πιστωτική γραμμή στην οποία αναφέρεται κατά βάθος ο κύριος Τσακαλώτος. Λέει, δεν θα έχουμε μια προληπτική πιστωτική γραμμή των Ευρωπαίων εταίρων στον ESM, θα έχουμε μια εθνική προληπτική γραμμή, ένα εθνικό αποθεματικό. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί μας βάζουν από τώρα να καταβάλουμε εμείς το κόστος της πρόληψης των πιθανών αντιδράσεων των αγορών μετά τον Αύγουστο του 2018. Όπως μας βάζουν με την υπογραφή του κυρίου Τσίπρα από τον Ιούλιο του 2015 και μετά να πληρώνουμε εμείς, δηλαδή ο ελληνικός λαός, από τη φορολογία τις παρεμβάσεις στο χρέος, τις μειώσεις στην παρούσα αξία του χρέους, τις αλλαγές στις παραμέτρους, τελειώσαμε, την μεταβολή των κειμενωμένων επιτοκίων σε σταθερά, για παράδειγμα. Ενώ μέχρι το 2014, με την μεγάλη παρέμβαση του 2012, το κόστος το πλήρωσαν και το πληρώνουν οι εταίροι. Γι' αυτό μειώθηκε το χρέος. Τώρα πλέον τις παρεμβάσεις τις πληρώνει η ίδια η χώρα. Μιλάμε για απόλυτη απουσία σχεδιασμού και για απόλυτη ανικανότητα διαπραγμάτευσης και στο δημοσιονομικό και στο χρηματοπιστωτικό και στο μακροοικονομικό επίπεδο. Η θεωρία του υπερπλεονάσματος δεν είναι για να πανηγυρίσουμε. Πρόεδρε, δεν γίνεται. Είναι ένα δράμα λεπτά που βιώνει η ελληνική κοινωνία. Όλοι έχουν να πούνε πολλά. Όλοι. Αυτό το δράμα έρχεται να επιβεβαιώσει σήμερα στη Βουλή η κυβέρνηση. Η δική μας ψήφος αφορά την μεταχείριση των ευπαθών ομάδων. Δεν αφορά την αποδοχή των θεωριών και του δήθεν πολιτικού σχεδιασμού της κυβέρνησης που τρώει τις σάρκες της χώρας και υπονομεύει το μέλλον της.